Πώ και πώ περίμεναν στο παρελθόν οι εργάτε γη να κλείσουν τα ξενοδοχεία, στα οποία αρκετοί απασχολούνταν, για να εργαστούν στην ελαιό Μάλιστα, αρκετοί ήταν εκείνοι που ερχόντουσαν στην Κρήτη για να μαζέψουν ελιέ. Φέτο η εικόνα είναι τελείω διαφορετική. Οι εργάτε είναι μετρημένοι και για τον λόγο αυτό το μεροκάματο των περίπου 40 ευρώ έχει πάει μέχρι και 70 με αποτέλεσμα ούτε η παραγωγή αλλά ούτε και οι ελεουργοί να βρίσκουν εργατικά χέρια. Και υπάρχει και πλέον πρόβλημα και στα λεωργία Θα υπάρξουν μέρε οι οποίε δεν θα μπορεί να λειτουργήσει το ελεουργείο λόγω του προσωπικού. Εδώ πέρα θα έπρεπε το κράτο να δώσει μια λύση. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν όρεξη και διάθεση για δουλειά να μπορούν να έχουν το δικαίωμα να εργαστούν νόμιμα. νόμιμα να έχουν την ασφάλειά του. Ε, έχουμε, έχουμε πολλά παιδιά τα οποία είναι άξια, δουλεύουν σε υπηρεσίες ε, δημόσιες, δουλεύουν σε, στο στρατό, στο ναυτικό, στην αεροπορία και δεν τους επιτρέπει το κράτος να πάνε να δουλέψουν για το έξτρα. Ε, τους αναγκάζει να ψάχνουν μαύρες δουλειές. Ενώ θα μπορούσε, ε, κάλλιστα, οι ανθρώποι που έχουν όρεξη και θέληση για δουλειά να τους επιτρέπει το, ε, η υπηρεσία τους να εργαστούν νόμιμα, χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Τι προηγούμενε χρονιές κάτι έφταιγε στη φύση και οι ποσότητε του ελαιοκάρπου ήταν περιορισμένε ή και οι ποιότητε κακέ από το δάκο, το γλιοσπόριο ή από κακοκαιρία. Φέτο, η έλλειψη εργατών είναι αυτή που θα βοηθήσει τον δάκο να κάνει τελικά τη ζημιά στην ποιότητα. Ο δάκο, με, με τι καιρικέ συνθήκε οι οποίε επικρατούν, ε, αναπτύσσεται, προχωράει. Βλέπουμε πάνω στι καρότσε, εμά είναι η ένδειξή μα έτσι πιο άμεση τα σκουλίκια, φέρνουν τι Αγίε οι άνθρωποι από το χωράφι μέχρι το ελεργείο και η καρότσα είναι γεμάτη σκουλίκια. Που σημαίνει ότι τι επόμενε μέρε και σε συνδυασμό με τη λιοφάνεια θα έχουμε χειρότερη ποιότητα λαδιού από αυτή που ελπίζαμε και περιμέναμε. Οι ελεουργοί εκπέμπουν SOS, καθώ εκτό τη έλλειψη εργατικών χεριών και το ενεργειακό κόστο θα είναι αυτό που δεν θα φέρει χαμόγελα ούτε στου αγρότε ούτε σε εκείνου από την αύξηση τη παραγωγή. Πέρυσι το κράτο δεν έδωσε κάτι στα ελεουργία, δεν μα είχε σε κάποια κατηγορία επιδότηση. Ε, Φέτο, από ό,τι βλέπω, η τιμή τη κιλοβατόρα θα πάει γύρω στα 35 με 40 λεπτά για τα λεωργία. Αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι σημαίνει ότι ένα λεωργείο για να αλέσει ένα τόνο καρπού ε, χρειάζεται 30 ευρώ μόνο στο ρεύμα. Θέλει άλλα 40 με 50 ευρώ ε, κόστο εργατικών. Θα μετακινηθεί και κάποιο κόστο στον παραγωγό, αλλά και ο παραγωγό δεν μπορεί δεν να μετακινήσει όλο αυτό το κόστο στον παραγωγό. Δε, δεν, θα, δεν θα αξίζει καν να πάει να μαζέψει ύστερα. Δηλαδή, πρέπει να βρεθεί μια λύση. Ο κύριος Κουκάκης υπογραμμίζει ότι σε όλα αυτά το κράτος απουσιάζει με επιδοτήσεις και λύσεις, αφού ακόμα και στην ιδιωτική πρωτοβουλία για την τοποθέτηση πάνελ για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, στέκεται εμπόδιο στις διαδικασίες. Έχουμε κάνει μια αίτηση net metering, έχουμε εγκριθεί και περιμένουμε τώρα δύο μήνες να πιστοποιηθεί ο μετρητής μας στην Αθήνα. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Δηλαδή δεν ζητήσαμε επιδότηση, Έχουμε πληρώσει πάνελ να έρθουν να τοποθετηθούν στην επιχείρησή μα και κολλησιεργεί ο ΔΔΕ για, για μια διαδικασία η οποία είναι 5 λεπτών. Πάντω, προ το παρόν η ελαιοσυγκομιδή εξελίσσεται ομαλά από την άποψη των αποδόσεων τόσο σε ποσότητε όσο και σε οξύτητε με την τιμή στο κιλό κατά μέσο όρο στα 4 και 4 ευρώ και 10 λεπτά. Ξεκινήσαμε στι 5 του Οκτώβρη με οξύτητε 3 και 4 γραμμέ και τώρα έχουμε φτάσει στι 7 και 8.